Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, Σάββατο 8 Οκτωβρίου. Αναλώσιμη απέναντι σε ανυπόταχτους γαλάτες, δύο παραδοσιακές ομάδες της διοργάνωσης, χρόνια στο Βουρβέτη. Η αναλώσιμη στην Master League, οι γαλάτες, αν δεν κάνω λάθος, στην Evolution. Αδιάφορο βαθμολογικά το παιχνίδι για τους γαλάτες, οι αναλώσιμοι με νίκη προκρίνονται σίγουρα στην επόμενη φάση. Νομίζω πως προκρίνονται και με ήττα μέχρι 16 πόντους. Θα κάνω μια μικρή επιφύλαξη γι' αυτό. Στην επίθεση η αναλώσιμη με τον Μεϊντάνη να εκτελεί από τη γωνία και να συνδέεται στην πρώτη προσπάθεια. Βασίλης Μεϊντάνης, τον γνωρίσαμε με την φανέλα των Orlando Tragics για πολλά χρόνια, εκεί παρέα με Κρυαλάκο και όλα τα καλά παιδιά. Φέτος ο αναλώσιμος να ενισχύσει την προσπάθεια του Γρηγόρη Νικολόπουλου στην πρώτη χρονιά των αναλώσιμων στη Master League, στην κατηγορία που ανήκουν για μένα. Διαμαντής Μανώλης σε ρόλο οργανωτή ο συνήθως, μπάλα στο weak side, Μεϊντάνης στο hit, στην προσπάθεια για τρεις. Μπάντα από τον Καζάνα και τώρα το hit για τους γαλάτες. Οι γαλάτες έχουν επιστροφές, έχουν και ηχηρές αποχωρήσεις. Αποχωρήσει ο Λαδάς φέτος για να πάει στην Space Ελλάς. Επέστρεψε ο Τζανέτος Ανδρικόπουλος, ο αδερφός του Τάσου που απουσιάζει σήμερα. Με επτάδα οι γαλάτες, με εννιάδα κατεβαίνουν οι αναλώσιμοι. Διαμαντής Μανώλης, που όλοι οι speaker κάποια στιγμή πρέπει να τον έχουμε πει Μανώλη Διαμαντή. Αστυχείο Κουντόπουλος από την περιφέρεια. Το 3-0 παραμένει στο πρώτο δίλεπτο στα Λιώσια. Γαλάτες τώρα με τον Μπουλούμι, θα δίνει στον Μπέτ Χαβά. Μπέτ Χαβάς για 3, για το rebound του Αντωνιάδη. Ο Αντωνιάδης, ο Κουντόπουλος, ο Μεϊντάνης, ο Καστανιάς και ο Μανώλης στην πεντάδα των τυπικά κυπεδούχων. Από την άλλη πλευρά για την ομάδα του coach Τερζή είναι ο Τζανέτος Ανδρικόπουλος, ο Καζάνας, ο Μπέτ Χαβάς, ο Μπουλούμις και με το 19, το 69 είναι ο Δούστος. Ο Δούστος που προέρχεται και από καλή εμφάνιση με double-double στο τελευταίο μάτς των Γαλατών, με 12 πόντους και 13 rebound. Παίρνει εδώ την μπάλα και εκτελεί για 2 και σωτή για το πρώτο καλάθι των Γαλατών στο μάτς, 3-2. Μεϊντάνης, ένα στα τρία πλέον, το rebound του Δούστου. Κύλησε το πρώτο τρίλεπτο της αναμέτρησης. Ωραία άμυνα του Καστανιά, ολοκληρώνει το κλέψιμο Βουντόπουλος. Καστανιάς κατέβασε γρήγορα, πάσαρε στο πλάι εκείνο Μανώλης. Κατά φρένο για να οργανώσει, υπάρχει πολύς χρόνος ακόμη, τρίποντο του Διαμαντή στο σίδερο. Μαεστρικά φύγει το ένας εναντίον όλων. Το τελείωμα δεν είναι καλό, νομίζω ότι προσπάθησε να εκμεύσει το φάουλ. Μπεθαβάς, ωραία πάσα στη weak side για τον Τζανέτο Ανδρικόπουλο που όπλησε για 3 και αστόχησε. Ο Καζάνας είναι εκεί για να νεωνεί. Μπεθαβάς στο 6-9, ο αριστερό κυρας γκάρντ των Γαλατών που προέρχεται από πολύ καλή εμφάνιση. 17 πόντους, 13 πόντους, 6 rebound και 3 στα τρίποντα. Απουσία και του Παναγιώτη Μαρτά σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Με μικρή δόση πίστης για το
Σταμαντή Μανώλη. 5-2 για τους αναλώσιμους. Μπουλούμης. Σκριν του Δούση του φέρνει αλλαγές. Μπαλά βρίσκει στο πόδι του Μεϊντάνη. Θα από κοντά, αμήνα με φάουλ του Καστανιά. Πρώτο φάουλ για τους αναλώσιμους, ένα έχουν και οι Γαλάτες. Καστανιάς πέναντι στον Μπέτ Χαβά. Ουντόπουλος με 8 δεύτερα ακόμα. Βίλισδη και τα κάνει όλα σωστά. Γκολ φάουλ του Ουντόπουλου. Δικαίωμα για μια σκληρωματική βολή, ενώ στη θέση του Καστανιά μπαίνει με το νούμερο 19 ο Γαλάνης για πρώτη φορά. Μάλλον κάποιο λάθος πρέπει να έκανα. Ο Πολύδωρος, αυτός που μπήκε για τους αναλώσιμους, ενώ πέρασε και ο Τόγιας με το νούμερο 4. Μπουλούμης από αριστερά, περνάει εξαιρετικά όποιον βρει και σκοράρει. 8-5. Είναι το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Θεωρούν οργανωτή προς τον Πολύδωρος, γίνεται από το screen. Ο Μανώλης και εκτελεί για 2 και αστοχή. Μπάνω του Καζάνα. Περνούν το κέντρο οι Γαλάτες. Ωραία άμυνα και κλέψιμο και καλά στον transition για τον Μανώλη. Εύκολο. Time out από τις Γαλάτες που βλέπουν τη διαφορά. Να πηγαίνει στους 5 πόντους, τα λέμε σε λίγο. 4 και 20 για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Για να λέσουν προηγούνται με double score 15. Οι Γαλάτες έχουν δίνει κατοχή με τον Μπέτ Χαβά να οργανώνει. Ζούστος για 3 από πολύ μακριά, εύκολο rebound για τον Σπύρο Ανδρόνικο. Ο Ανδρόνικος, ο Κουντόπουλος, ο Νικολόπουλος. Ενώ ο Κουντόπουλος εκτελεί για 3 και αστοχή. Με το 19 είναι ο Πολύδωρος και με το 4 ο Τόγιας στην πεντάδα των αναλώσιμων, με αρκετά νέα πρόσωπα στην σύνδεσή τους. Είναι ο πρόεδρος Τζανέτος Ανδρικόπουλος, άσπρος από μακριά. Δεν έχει πάει καλά το μάτς για την ώρα για τους Γαλάτες, που δεν δέχονται το καλά στο transition, αφού αστοχεί εκεί το 19 ο Πολύδωρος. Γαλάνης, Περχαβάς. Για τους αναλώσιμους. Τρίτο ομαδικό των Γαλατών. Ένα φάουλ έχουν οι γηπεδούχοι. Και σε φυγάρι βολών. Για τον Ανδρόνικο που χάνει την πρώτη. Σε δεύτερη. Καζάνας, κόψιμο ωραία του Δούστου, έρχεται τον Κουντόπουλος να τη βουτσάει και τον σταματά με φάουλ, λέει ο ρέφερι, διαφωνεί ο Κουντόπουλος.
Δύο βολές έχει κερδίσει ο Παναγιώτης Δούστος. Νικολόπουλος στον Ανδρόνικο. Ωραία συνεργασία από τους αναλώσιμους. Και το Τζανέτος Ανδρικόπουλος περιπά. Πολύ δόνος από μακριά. Όχι, αλλάξει ήταν. Τους έχω μπερδέψει αρκετές φορές τους, γιατί έχουν το ίδιο νούμερο. Με η Ντάνης. Καλά για τους αναλώσιμους. Με Ανδρόνικο να προσφέρει εδώ τη λύση. 13-6 και ένα δίλεπτο ακόμη στην πρώτη περίοδο. Μπετ Χαβάς. Αντωνόπουλο. Αντωνόπουλος, δεκαδεύτερα ακόμη για τους ανυπόταχτους. Με Τσαβάς, με κάποιο τρόπο η μπάλα κατέληξε στα δικά του χέρια. Τσαβάς που δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά το μάτς. Πήγε στον πάγκο για να περάσει στη θέση του ο Μπουλούμης με το 8. Τελευταίο λεπτό στην πρώτη περίοδο, σταθερά μπροστά για να λώσουν, που έχουν και την κατοχή με τον Πολύδωρο τώρα. Τόγιας. Τώρα για τον Μεϊντάνη, τον Σκλήφτη και βγαίνει έξω. Αλλά βρήκε σε πόδι το χρονόμετρο στα 14 δευτερόλεπτα. Πολύδωρος. Νικολόπουλος πασάρει και τώρα θα εκτελέσει για τρεις, όχι. Πολύ δωρος αστοχή. Ο Νικόπουλος μαζεύει. Δεν υπάρχει λόγος βιασύνης τώρα για τους γαλάτες που πρέπει να εξαντλήσουν το χρόνο που τους αναλογεί. Πολύ μικρή απόκληση στα δύο χρονόμετρα. 14 ακόμη δευτερόλεπτα. Ανδρικόπουλος, δύσκολη προσπάθεια, ο ίδιος rebound. Νέα ευκαιρία για τους γαλάτες που πιέζονται από την άμυνα των γηπεδούχων. 2 δευτερόλεπτα, 1 τέλος. Στην πρώτη περίοδο αναλώσιμη 13, γαλάτες 6. Δεύτερο δεκάλεπτο στα Λιώσια, πρώτη κατοχή για τους αναλώσιμους. Ο Μεϊντάνης, ο Νικολόπουλος, ο Τόγιας. Καστανιάς. Και με το νούμερο 5 ο Σπύρος Ανδρόνικος που ευστοχεί μετά από τρίπλα για το 15-6 και τη μεγαλύτερη διαφορά στο μάτς μέχρι στιγμής. Αυτό το είναι 9. Βουλούμης για τον Δούστο. Τζανέτος Ανδρικόπουλος, Καζάνας και Καλάνης οι υπόλοιποι τρεις. Μεγάλο καλάθι του Καζάνα. Κάνει το σκορ 15-8 και θα έχει το δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Αυτό ήταν το δεύτερο φάουλ του Καστανιά εδώ μεταξύ. Το φάουλ του Δούστου στην διεκδίκηση του rebound. Ένα φάουλ για κάθε ομάδα στο πρώτο μισό λεπτό της δεύτερης περίοδου. Καστανιάς δίνει το σύστημα.
εκτελέσει και αυτός από τη γραμμή με τη σειρά του. Δεύτερο φάουλ. Γαλάνη, αν άκουσα καλά. Ως και στη δεύτερη μπαλά τη ζωντάνεψε. Για λίγο. Γαλάνης για δύο μετά από τρίπλα. Καλό ήταν το σύνολο. Καστανιάς. Κολόπουλος. Τόγιας, καλή κυκλοφορία με η Ντάνης πέναλτι από την κορυφή. Βρίσκει σίδερο ψηλά ο Καζάνας, φύγει γρήγορα στο transition. Ο Μπουλούμης ταλαιπώρησε λίγο για την αντιπαλή άμυνα. Δούστος, ήρθε σαν τρέιλερ, αλλά στο χ. Καστανιάς. Μεϊντάνης. Τεβάζει. Ο Αντρόνικος. Και πάλι. Και συν 10 για πρώτη φορά, 18-8. Τα πράγματα δυσκολεύουν για τους Γαλάτες. Μοιάζει να έχουν πρόβλημα στην επίθεση. Μπουλούμης. Μια καλή άμυνα των αναλώσιμων κλέβει. Ο Ανδρόνικος. Καστανιάς θα τρέξει γρήγορα. Να γυρίσει νέο φάουλ, το τρίτο μαρικό των Γαλατών. Νωρίς στην δεύτερη περίοδο. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Γαλάνη. Καστανιάς, Μιντάνης, Αντωνιάδης για δύο στο στόχο. 20-8. Η διαφορά ξεφεύγει. Μπουλούμης. Στην του Τζανέτου Αλνικόπουλου, το φλότερ του Μπουλούμη Αλαναφάρο. Στη συνέχεια ο Δούστος κερδίζει το δικαίωμα για βολές. Τριπλή αλλαγή των αναλώσιμων. Μανώλης Μπουντόπουλος. Και Πολύδωρος. Το 28. Καστανιάς. Μανώλης. Ωραία η λόμπα του Αντωνιάδη που δεν πέρασε τελικά. Ανδρικόπουλος. Έχουν κολλήσει επιθετικά οι Γαλάτες. Λίδωρος, Δούστος, νηστεία με τον αναλώσιμο που ρισκάρει τα μακρινά σουτ για την ώρα. Δικαιώνεται για αυτήν την επιλογή. Μανώλης. Στην του Κουντόπουλου ελευθερώνει τον Διαμαντή Μανώλη. Πάνω την αμυντικό. Ο Λίδωρος. 6 λεπτά ακόμη στο πρώτο ημίχρονο. Πάντα μπροστά για να λύσουν με διψήφια διαφορά. Εδώ και περίπου 2 λεπτά. Μπουλούμης, ωραία στον ξεχασμό. Δεν πρόσεξε ο Κουντόπουλος. 20-10. Πρόβλημα στον φωτεινό πίνακα. Μικρή διακοπή. Το μάτς συνεχίζεται. Μανώλης. Αντωνιάδης.
Βασιλόπουλος. Πέντε δευτερόλεπτα ακόμα, δύσκολη προσπάθεια του Αντωνιάδη. Καλά, δεν είναι ευκαιρία να μειώσει λίγο ακόμα. Η πάσα του Καζάνα δεν είναι καλή όμως. Έκανε στο κόουτς Θερμή στον πάγκο. Μανώλης. Τρία μηνά. Φάουλ όμως τώρα του Μπουλούμη. Δεύτερο και για εκείνον. Έχουν γεμίσει με φάουλ αρκετή παίκτης των Γαλατών. Αρκετή παίκτης με δύο φάουλ. Για την ώρα είναι ένα μικρό πρόβλημα αυτό. Οι Γαλάτες είναι τέσσερα ομαδικά. Μπουλούμης, τρίποντα του 45, είναι εύστοχο και δίνει ανάσα στους φιλοξενούμενους ο Αντωνόπουλος. Το εστόχισε μετά την πάσα του Μπουλούμη. 20-13. Στο μείον 12, στο μείον 7. Τώρα για να λώσουμε στην επίθεση, πάντα με τον Μανώλη να οργανώνει. Καστανιάς, στα 7 δεύτερα πάει στο φλότερ. Ζανέτος Ανδρικόπουλος είναι εκεί και καθαρίζει την υπόθεση rebound. Μπουλούμης για 3, το χάνει. Παντή Πολύδωρου και γρήγορα transition των αναλώσιμων. Καστανιάς, Μανώλης ελεύθερος από 45. Δεν πάει στο τρίποντο. Πάμε σε ένα time out. Επιστροφή. 20-13 το σκορ, στα πάντα. Η ομάδα του Γρηγόρη Νικολόπουλου. Μπουλούμης, σταυρωτές απέναντι στον Μανώλη. Έρχεται να διπλώσει εξαιρετικά την άμυνα ο Πολύδερος και να κλέψει. Θα πάει όλο το δρόμο και θα σκοράρει στο transition. Κερδίζει το χειροκρότημα του πάγκου. 22-13. Αντωνόπουλος είναι των Γαλατών, Αντωνιάδης είναι των αναλώσιμων. Καλάθι του Καζάνα. 22-15. Δείτε τους παίκτες σας, φωνάζει ο κόουτς Θερμής από τον πάγκο. Ο Λίδωρος Γκουντόπουλος από κοντά. Νέο καλάθι του Γιάννη, συν 9 επανέρχεται, 3 και 20 ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Βλέπει ο Μανώλης. Μια ακόμα καλή άμυνα των αναλώσιμων, Μανώλης. Σπανουλοειδές τελείωμα, αλλά χωρίς το φω. Καβάς ύψωσε, Καζάνας απέναντι στον Κουντόπουλο, βγάζει την άμυνα ο έμπειρος. Γιάννης Κουντόπουλος. Χρονόπουλος λείπει σήμερα από τη front line των αναλώσιμων και ο Χρυστακάκος από την περιφέρεια. Ο Χρυστακάκος μπορεί να παίξει παντού. Πήρης είχε 28 πόντους, 11 rebound και 5 τριποντέλες στο μάτς της περασμένης αγωνιστικής του κυπέλου. Αλλαγές τώρα των αναλώσιμων με τον Ανδρόνικος. Αμήνα ζώνης από τους Γαλάτες. Μανώλης αστόχησε, ο Τόγιας είναι εκεί, 9-14 για τους αναλώσιμους. Και ωραία πάσα στη γωνία. Αλλά θα έχουν βήματα εκεί. Ένα δίλεπτο ακόμη στο πρώτο ημίχρονο. Θα πάνε με προβάδισμα στα αποδυτήρια να δούμε πόσο μεγάλο θα είναι αυτό. Ζανέτος Ανδρικόπουλος
Νομίζω ότι σημάδευε τον Μπουλούμι, ο Καζάνας πήρε τελικά την μπάλα. Πολύ δωρος τώρα δίνει στον Ανδρέωνικο. Ο Κουντόπουλος κόβει εξαιρετικά στην πλάτη, τον είδε ο Ανδρέωνικος, αλλά η πάσα δεν πέρασε. Μεϊντάνης και Νικολόπουλος επιστρέφουν στο μάτς για τους αναλώσιμους. Ενώ για τους Γαλάτες μπαίνει με το 19 ο Γαλάνης αντί του Μπουλούμι. Με Χαβάς. Γαλάνης απέφυγε τον μεσοκοπέντα αντίπαλο. Γαλάτες θυμίζω έχουν συμπληρώσει 4 ομαδικά. Για να λέω πρέπει να έρχεται κοντά του Γαλάτη τώρα για να κερδίσουν πολλές. Νικολόπουλος πάσαρε για τον Καζάνα. Γελάει ο πρόεδρος που μου έχει υποσχεθεί αφιέρωση όταν θα σκοράρει για 3. Και το όταν δεν είναι χρονικό επιθετικό αυτή τη φορά, είναι μόνο χρονικό. Μεϊντάνης. Θα τους πάσουν και από εκείνον. Τι έπαθανε οι αναλώσιμοι. Δύο σερί επιθέσεις που πετούν την μπάλα στη κερκίδα και στην γραμματεία. Καζάνας. Τρίποντο, άστοχο. Δεύτερα ακόμη για το εμίχρονο, ωραία σκαστή πάσα του Μεϊντάνη. Τι κάνει εκεί ο Τόγιας όμως. Πίεσε Τόγιας και Νικολόπουλος, πέφτοντας ο πρόεδρος προσπαθεί να κλέψει. Περνεί ο Καζάνας με 8 δεύτερα ακόμη. Οι Γαλάτες, ωραία πάσα και τελειώνει τη φάση ο Τζανέτος Ανδρικόπουλος. Η ασίστ του Αντωνόπουλου είναι εξαιρετική εδώ. Φινάλε, πρώτη ημιχρόνου, αναλώσιμο 24, Γαλάτες 17. Δεύτερο ημίχρονο στα Λιώσια, πρώτη κατοχή για τους Γαλάτες που καλούνται να φανούν βελτιωμένοι για να διεκδικήσουν το μάτς μέχρι τέλους. Λάθος του Αργύρη του Τερζή που πέρασε για πρώτη φορά στο παρκέ. Έφυγε με το 5 ο Ανδρόνικος που ξαναπαίρνει την μπάλα από τον Καστανιά και εκτελεί για 2 και ευστοχή. Κάνει πολύ καλό μάτς ο Ανδρόνικος. 26-17. Καζάνας, Ανδρικόπουλος. Ερζής για τον Μπετ Χαβά που έψαχνε το πρώτο εμίχρονο αυτό το τρίποντο και τώρα το βρίσκει. Δημήτρης Μπετ Χαβάς, 26-20. Καλό ξεκίνημα και για τις δύο ομάδες στην τρίτη περίοδο. Καστανιάς, Νικολόπουλος. Είναι η ώρα του. Γρηγόρης Νικολόπουλος. Έτσι. Το θυμήθηκε ο πρόεδρος. 29-20, επαναφέρει το δίκτυο της διαφοράς στο συν 9. Μία προσπάθεια χρειάστηκε για να μας πληρώσει. Καθανιάς, Ανδρόνικος και αυτός. Ένα καλό το σουτ, το rebound από τον Δούστο και πετά την μπάλα στον Ανδρικόπουλο, τον καταβιώνει ο Καστανιάς. Δεν θα αμυνθεί και ιδιαίτερα. Εύκολο καλάθι για τον Τζανέτο Ανδρικόπουλο, 29-22. Αρκετή ποντή στο πρώτο δίλεπτο του δεύτερου χρόνου. Συνεχίζουν άμυνα ζώνης 3-2 οι Γαλάτες. Καστανιάς. Μεϊντάνης για 3 από την κορυφή για να μαζέψει ο Δούστος και πάλι. Με Δούστο, Τερζή, Μπετχαβά, Καζάνα και Ανδρικόπουλο οι Γαλάτες. Με Καστανιά, Ανδρόνικο, Τόγια, Νικολόπουλο και Μεϊντάνη οι αναλώσιμοι. Ωραία πάνω στη Βουτσάιτ, Ανδρικόπουλος τιμένος για 3. Δεν ήταν καλό. Ο Ραφάλ
του Ανδρικόπουλου πάνω στον Μεϊντάνη, ο οποίος βάζει και το τρίποντα στο transition. Καστανιάς. Μόνος του ξανά ο πρόεδρος στη γωνία, 2-2. Οπα! Γρηγόρης Νικολόπουλος, πιστολέρο. Τρομερός ο πρόεδρος και συν 10 για τους αναλώσιμους. 32-22. Ένα είπαμε ρε πρόεδρε, το παράκανες. Καλάθι του Δούστη τώρα. 32-24. Καστανιάς. Ανδρόνικος. Μεϊντάνης, 60 ακόμα. Ανδρόνικος, Τόγιας, Καστέρισανη. Αναλώσιμη. Τερμιοτερζής. Κερδίζει φάουλ. Κουντόπουλος αντί του Τόγια για τους αναλώσιμους. Αλλαγή στη front line. Τερζής. Ανδρικόπουλος ψάχνει το high-low στον Καζάνα τελικά. Καζάνας απέναντι στον Κουντόπουλο, Μπετχαβάς. Σου τη λήξη του χρόνου επίθεσης. Δούστος. Και αυτός για τρεις. 32-27. Νικολόπουλος τώρα δεν θα βιαστεί. Ο Ανδρόνικος εκτελεί από την περιφέρεια. Επιθετικό το rebound του Νικολόπουλου, αλλά το χρονόμετρο δεν έχει ανανεωθεί αφού η μπάλα δεν βρήκε στο Στεφάνι. Rebound του Καζάνα. Οι Γαλάτες που τρέχουν ένα μικρό σερί 0-5 θέλουν να μειώσουν κι άλλο. Πάνω του η άμυνα, Μπετχαβάς στο σίδερο, μακρινό rebound του Καστανιά. Ανδρόνικος. Μεϊντάνης, πολύ ωραία συνεργασία με τον Κουντόπουλο. Είχα ευστοχήσει από κοντά, assist του Βασίλη του Μεϊντάνη. 34-27 και ακόμη 5 λεπτά στην τρίτη περίοδο. Έχει τη φάση για τους Γαλάτες, transition με τον Κουντόπουλο, καλά και φάουλ. Γρήγοροι 4 πόντοι από τον Γιάννη Κουντόπουλο, ενδεχομένως και 5 αν βάλει και τη συμπληρωματική βολή. Νικολόπουλος αφού έδωσε υπερπολίτιμες βοήθειες στην ομάδα του με τα 2 τρίποτα πάει στον πάγκο, επιστρέφει με το 1 ο Αντωνιάδης. Τερζής, πέρασε τον Καστανιά. Αλλά στόχισε με το φιλότερο. Καζάνας θα εκτελέσει βολές. Οι αναλώσιμοι με Πολύδωρο, Μανώλη, Βουτόπουλο, Μεϊντάνη και Αντωνιάδη. Από την άλλη πλευρά Δούστος, Ανδρικόπουλος, Καζάνας, Τερζής και Μπετχαβάς. Καζάνα 36-29, διαχειρός Κώστα Καζάνα. Κώστα τον λέει. Πολύδωρος, Μανώλης, παραχαμηλά στον Κουντόπουλο. Ωραία θα δώσει ο Μανώλης στον Μεϊντάνη. Άλλη μια πάσα, στόπ του Ανδρικόπουλου, εκοφαντικό. Τρομερή τάπα του Τζανέτου Ανδρικόπουλου. Μπετχαβάς. Καζάνας από κοντά. Δύο ακόμα πόντι για τον Καζάνα.
πολύ βελτιωμένη. Οι ανυπόταχτοι Γαλάτες στην επανάληψη. Μείωσαν στους 5 τώρα. Μανώλης. Αλλά δεν φτάνει στον Αντωνιάδη, αλλά στον Γκουντόπουλο με κάποιο τρόπο. Γιάννης αστόχης, ο Καζάνας πήρε το rebound. Αλλά ο Πολύτερος βγάζει την μπάλα εκτός εκεί. Στη θέση του Τερζή στρέφει ο Γαλάνης. Ανδρικόπουλος από μακριά. Το ριμπάουντ του Αντωνιάδη. 3 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Πολύδωρος. Κινάμε reverse για να πασάρει τον Κουντόπουλο. Τόγιας αντί του Μεϊντάνη. Δύο φάουλ για κάθε ομάδα. Μανώλης. Μάζεψε ο Ανδρικόπουλος. Το 31, ευκαιρία για μέσο τρίποντο. Μέσα και η βολή. Βρούστος άφησε στον Ανδρικόπουλο. Προσποιείται για τρεις Μπετ Χαβάς. Πήρε κατευθείαν και το χάσε. Θετικό rebound, 9-14 δευτερόλεπτα για τους Γαλάτες. Κάνουν λάθος. Πέρασε ο Μπουλούμης, χαμηλώνουν τώρα το σχήμα οι Γαλάτες. Μανιάδης, Μανώλης, ζητά απέναντι και παίρνει ο Πολύδωρος. Κουντόπουλος, προσποίηση, το drive, το rebound του Δούστου. 100 δεύτερα ακόμα στην τρίτη περίοδο, πάντα μπροστά, η αναλώσιμη με 8 πόντους τώρα. Μπουλούμης, ετοιμάζει για 2 και στοχή με τη βοήθεια του ταμπλό. Από τον πάγκο και δίνει τη λύση ο Γουλούμης. 39-33. Πολύδωρος. Για τον Μανώλη που θα εκτελέσει από μακριά και θα μαζέψει ο ίδιος το rebound. Νέα ευκαιρία για τους αλλόσιμους να διευρύνουν το συνέξι. Τρόγιας. Θα πάρει ο Γουλούμης. Δούστος. Καλή άμυνα του Πολύδωρου, παίρνει ο Μπετχαβάς, Καζάνας. Νέα ευκαιρία για τους Γαλάτες. Καζάνας, Μπετχαβάς. Πάλι ο Δημήτρης, δεν πάω τον Λιζόπουλο. Πολύδωρος, δεν θα βιαστεί, σε επίθεση για τους αναλώσιμους. Ζήτησε ο Γκουντόπουλος. Ύψωσε ο Πολύδωρος, μάχη για το rebound, το πήρε ο Τόγιας. Πολύδωρος για 3, rebound του Δούστου. Δύο ομάδες ξεκίνησαν εξαιρετικά την περίοδο, τώρα είναι αρκετά άσπρες τελευταίες εκθέσεις. Βάζει τις φωνές των Μπετχαβά.
για τους αναλώσιμους που αφήνουν έξυπνα την μπάλα να κυλήσει. Μανώλης. Για να δούμε αν θα έχουμε μπαζέρ. Μανώλης για τρεις. Αστόγησε ψηλά ο Καζάνα. Τρία δευτερόλεπτα ακόμα με Χαβάς. Μπουλούμης πέταξε την μπάλα. Φινάλε τρίτης περίοδου 39-33 συν 6 για τους αναλώσιμους. Τέταρτο δεκάλεπτο στο κλειστό του Αγίου Νικολάου. Διαφορά 6 πόντων έχουν να υπερασπιστούν οι αναλώσιμοι. Οι αναλώσιμοι που θυμίζω θέλουν είτε νίκη είτε με... είτε ήταν με διαφορά κάτω από 16 για να πάρουν την πρόκληση στην επόμενη φάση. Τρίποντο του Αντωνιάδη, corner 3 στο στόχο, assist του Μανώλη. Με καλούς Ιωνούς ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα του Γρηγόρη Νικολόπουλου. 42-33, ο Καζάνας δεν θα προλάβει, αλλά η μπάλα είναι για την ομάδα του. Με Καζάνα, Ανδρικόπουλο, Μπουλούμη, τον Αντωνόπουλο και τον Γαλάνη, οι Γαλάτες. Ο Μπουλούμης κερδίζει φάουλ από τον Μανώλη. Ο Μανώλης, ο Κουτόπουλος, ο Αντωνιάδης. Βρόνικος. Δύο πολύ δωρος του πέταρου των αναλώσιμων. Καλή αμέα του Κουτόπουλου, καλύτερη επίθεση του Καζάνα. Πήρα τον Ανδρόνικο και πάσανε χαμηλά στον Κουντόπουλο που πιάνει δουλειά στο χαμηλό πόστο απέναντι στον Τζανέτο Ανδρικόπουλο που παίρνει το φάουλ. Διαφορά στους 7, 42-35. Ζευγάρι βολών για τον Γιάννη Κουντόπουλο, από τους παλαιότερους στο ρόστερ των αναλώσιμων, μαζί με τον Μανώλη και φυσικά τον Γρηγόρη Νικολόπουλο. 43-35. Μπουλούμης περνά το κέντρο. Ωραία πάσα, Ανδρικόπουλος με μισμάτς. Το εκμεταλλεύεται σε δεύτερο χρόνο. 43-37. Δεν θα τα παρατήσουν οι Γαλάτες. Συν 8, 45-37. Μπουλούμης, μόνος του Καζάνα, θα σκεφτεί λίγο. Τώρα πάει να βάλει το screen. Μπουλούμης εκτελεί μετά από τρίπλα και στοχή. Άλλο ένα ωραίο καλάθι του Μπουλούμη. Κουντόπουλος τελειώνει με το δεξί. Νέο καλάθι του Γιάννη. 3-2, του ξαναδίνει Ανδρόνικος για 3. Πρόσεκτη άμυνα τώρα του Αντωνόπουλου που στέλνει στη γραμμή τον Ανδρόνικο για 3 βολές. Σκέφτομαι η Ντάνης για τους αναλώσιμους. Και συν 10 για τους Γιωδούχους. Τρεις στις τρεις. Ελευθέρη Αλφάδη, ο Σπύρος Ανδρόνικος. 50-39. Μπουλούμης. Πριν του Καζάνα, Μπουλούμης ξανά για 2. Ριμπάουντ τον Καζάνα, ένα ακόμη ριμπάουντ του Κώστα. Γιαννέτος Ανδρικόπουλος παλαθέτου κάνει το χατήρι. Πάλι ο Καζάνας δέχτηκε το στόπ του Κουντόπουλου, αλλά κρατά την κατοχή. Μπουλούμης για 3 από 45, δεν ήταν καλό. Γιαννέτος Ανδρικόπουλος για το 50-41. 7 λεπτά για το φινάλε.
ο Τσανάλωσμος. Ανδρόνικος, ξανά στον Μανώλη. Η έξτρα πάσα στο φτάι πρέπει να γίνει για τον Κουντόπουλο που είναι μόνος του. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Γιάννης. Τρία δευτερόλεπτα ακόμα, έχει δει το ρολόι, εκτελεί για να μαζέψει ο Καζάνας και να κερδίσει φάουλ τον Ανδρόνικο. Αυτό είναι το δεύτερο ομαδικό. Για τους αναλώσιμους δύο έχουν και οι Γαλάτες. Πλησιάζει τους 6. Γιάννης, Κουντόπουλος, απέναντι σε δύο παίκτες. Δεν έχει κανένα πρόβλημα και σκοράρει ξανά. 52-44. Έτσι να βελτιωθούν στην άμυνα οι Γαλάτες αν θέλουν να έχουν τύχει στο μάτς. Τζανίδες Ανδρικόπουλος αστοχή από κοντά και πετά την μπάλα. Προλαβαίνει ο Μπουλούμης. Καζάνας. Γίνεται το λάθος. Στρέφει ο Δούστος. Αντί του Τζανίδου Ανδρικόπουλου. Σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης Καστανιάς που μπήκε για να οργανώσει κατσόντας τον Μανώλη που παίρνει ανάση στον πάγκο. Μπήκε και ο Νικολόπουλος. Μεϊντάνης για τρεις από τη γωνία. Ασίους Μεϊντάνης. 55-44. Εξαιρετική αναλώσιμη. Από την κορυφή, απαντά! 55-47, δεν λένε να τα παρατήσουν οι Γαλάτες. Πολύ ωραίο μάτς. Με υπομονή αναλώσιμη. Ωραία πάσα για τον Τόγια και αυτός για τον Ανδρόνικο που εκτελεί από πλάγια θέση μέσα κι αυτό. Assist του Τόγια στους 10 η διαφορά. Ρυθμό στις τελευταίες φάσεις οι δύο ομάδες. Μπουλούμης. Δούστος. Απέναντι κλέβεται η πάσα του Δούστου. Ο Ανδρόνικος τελευταίο στο κατάλληλο σημείο. Λίγα μέρα του Δούστου τώρα. Κύριος της αναμέτρησης. Αναλώσιμοι προηγούνται με 10 πόντους και έχουν την κατοχή. Ο Νικολόπουλος, ο Μεϊντάνης, ο Ανδρόνικος, ο Τόγιας και ο Καστανιάς στην πεντάδα των αναλώσιμων, ενώ φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Δούστος στα αριστερά του χέρι. Ο Δούστος Μπουλούμης, ο Νόπουλος, Καζάνας και Γαλάνης για τους Γαλάτες. Λάθος είναι επαναφορά, κλείβει ο Γαλάνης. Για να δούμε αν μπορούν να κάνουν το μεγάλο comeback οι ανυπόταχτοι Γαλάτες που έχουν βελτιωθεί σημαντικά στο επιθετικό κομμάτι αλλά στην άμυνα παραμένουν τα προβλήματα. Λάθος του Μπουλούμη, κλέβει εύκολα ο Ανδρόνικος που κάνει σπουδαίο μάτς. Στην περίπτωση νίκης των αναλώσιμων θα είναι ένας από τους υποψήφιους για το Μπέτσον MVP. Μεϊντάνης, είναι η ώρα του. Βασίλης Μεϊντάνης και αυτό μέσα. 60-47, τρομερή προσθήκη στο ήδη πολύ καλό ρόστερ των αναλώσιμων. Αναλώσιμων που πιστεύω ότι δεν θα δυσκολευτούν να κλειδώσουν την παραμονή στη Μάστερ. Δούστος από τα 9. Πάνω του Καστανιά και τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ πλέον για τους Γαλάτες. Διαφορά στους 13 οι αναλώσιμοι έχουν κλειδώσει.
κλειδώσει την πρόκληση στην επόμενη φάση. Ο Μεϊντάνης θέλει να βάλει το κερασάκι στην τούρτα, βάζει κι άλλο τρίποντο. Τρομερή εμφάνιση του Βασίλη. Μπουλούμης. Μια καλή άμυνα του Καστανιά. Κράτησαν οι Γαλάτες. Αντωνόπουλος, λέει ο Καστανιάς τώρα. Πάρα πολύ καλή περιφερειακή άμυνα των αναλώσιμων σήμερα. Και αναγκάζει αρκετά λάθη. Τους Γαλάτες, επιστρέφει ο Τζανέτος Ανδρικόπουλος. Φιλοξενούμενους. Θέση του Καζάνα που έχει δώσει πάρα πολύ ενέργεια, αλλά η διαφορά είναι μεγάλη. Συν 16 για τους αναλώσιμους. Πάνω του Τζανέτου με το κοινάστη και προστάθεια του Καστανιά. Πιέζει ασταμάτητα. 2 και 10 για να μάθουμε το τελικό σκορ. Μπουλούμης, Σταυρωτές. Καλέξω για τον Γαλάνη που όπλησε αλλά στόχησε στους τριών πόντων. Τέταρτο ομαδικό τώρα των Γαλατών, αν και μικρή σημασία φαίνεται να έχει αυτό. Καστανιάς, θέλω ένα τριποντάκι ακόμα από τον πρόεδρο. Κολόπουλος. Μεϊντάνης, δεν ήταν καλή γωνία της πάσας για τον Αντόγια. Έκλεψαν οι Γαλάτες που εδώ όμως θα κάνουν το μπρος πίσω. Ο Ανδρικόπουλος, αυτό είναι το δεύτερο μπλοκ για εκείνον. Μπορεί να έχει και περισσότερα, δύο θυμάμαι σίγουρα. Αντωνιάδης αντί του Μεϊντάνη. Λογικά ο Μπέτσον MVP μετά και τα τελευταία τρίποντα που έβαλε. Δεν νομίζω ότι έχει αντίπαλο για το βραβείο του MVP. Αν και το efficiency συχνά πυκνά κάνει τις εκπλήξεις του. Κυρίως λόγω των rebound των ψηλών. Ανδρόνικος, στόχος ο Τόγιος από κοντά. Πιέζει ο Ανδρόνικος εξαιρετικά και κλέβει. Νικολόπουλος, τρίτο. Γεια σας, Γρηγόρης Νικολόπουλος. 3-3, τι κάνει ο άνθρωπος ρε φίλε. Μια κουβέντα είπαμε ρε πρόεδρε. Αν είναι δυνατόν. Τζέισι Κάρολ τον αναλώσιμον έχει γίνει. Τόγιας δεν θα εκδηλώσει την επίθεση. Η αναλώσιμη, πάρα πολύ ωραία εμφάνιση από την ομάδα του Γρηγόρη Νικολόπουλου. 66-47, φλέρταρα και με το συν 20 στο φινάλε. Θα προκληθούν στην επόμενη φάση του Μπασκετάκι Κάπ στη φάση των 64. Καλό βράδυ σε όλους.